πριν το 1789 στην πρώτη Εθνοσυνέλευση στη Γαλλία, κάποιοι κάθισαν δεξιά και κάποιοι κάθισαν αριστερά και συζητούσαν επί πολλές μέρες πάνω σε τρεις λέξεις. Τι είναι η ελευθερία, τι είναι η ισότητα και τι είναι η αδελφοσύνη. Και από τότε, από τον τρόπο που καταλάβαιναν την ελευθερία, ή μεν έλεγαν οικονομική ελευθερία η δεξιά και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, η αριστερά έλεγε εντάξει οικονομική ελευθερία, δεν λέμε, καλό είναι και αυτό, αλλά και η αδελφοσύνη με ενδιαφέρει τι κάνει ο διπλανός μου Γάλλος. Άρα δεν θα τον προστατεύσω κοινωνικά όταν πέφτει, όταν δεν έχει γιατρό, όταν δεν έχει... Άρα, ναι, ελευθερία, αλλά και αδελφοσύνη και ισότητα. Συζητήσανε λοιπόν και απέκτησαν... Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, επειδή με ενημερώσαν ότι δεν ακούγεστε, να αλλάξετε μικρόφωνο, παρακαλώ. Δεν ακούγεστε το κανάλι. Άρα, οι ταυτότητες, το ότι εμείς είμαστε αριστερό κόμμα και αποτυπώνεται στο καταστατικό μας και εσείς είστε δεξιό κόμμα, είναι δεδομένο, δεν έχει αλλάξει διαχρονικά αυτό. Αυτό δεν λέει ότι δεν μπορεί σε ένα δημοκρατικό σύστημα να κυβερνάει η δεξιά ή η αριστερά με βάση το πρόγραμμα και τις ανάγκες της κοινωνίας και τον τρόπο που καλείται να επιλύσει προβλήματα. Εμείς το 2015 δεν κατεβήκαμε σε εκλογές με το καταστατικό μας. Όπως δεν κατεβαίνετε και εσείς σε εκλογές με το καταστατικό σας. Κατεβαίνετε στις εκλογές, κατεβαίνουμε, γιατί έχουμε μια σειρά από σκέψεις, ιδέες και προτάσεις για το πώς θα λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία, η κοινωνία και αυτό. Εμείς είχαμε μια συμφωνία το 2015 με τους θεσμούς. Με αυτή κατεβήκαμε σε εκλογές και με τις σκέψεις μας για το πώς θα σταθεροποιήσουμε την οικονομία με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Το ανέλησε πολύ ωραία κορίς Κουλιαράκες. Εμάς εμπιστεύτηκαν οι πολίτες για τον τρόπο, για τις ιδέες και τις προτάσεις μας που είχαμε το 2015. Δεν κατεβήκαμε το καταστατικό και απορώ πως ένας έμπειρος πολιτικός φέρει εδώ και μας λέει ότι η ταυτότητα ενός κόμματος δημιουργεί και σαΐ ένα μονοπόλιο στην διακυβέρνηση. Πρέπει να σας ψηφίσουν οι πολίτες. Τι να κάνουμε. Θα δυσκολευτείτε λίγο, αλλά δεν αποφεύγετε αυτή τη διαδικασία, ό,τι και άλλη μέθοδο και να προσπαθήσετε να ακολουθήσετε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Χουλιαράκη, έχετε ζητήσει το λόγο.